Πρόεδρος του κινήματος δικαιοσύνης, πρώην εισαγγελέας. Καλησπέρα κύριε Σακά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στο κεντρικό. Καλησπέρα κύριε Βουτσινέ. Τι κάνετε? Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά στους συμπολίτες μας. Αληθώς. Και Ανάσταση περιμένουν οι κύριοι. Ανάσταση. Ο Χριστός Ανέστη, ο Έλληνας πότε θα αναστηθεί? Έχουμε Γολγοθά και μάλλον Σταύρωση έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, κύριε Σακά. Για να πάμε λίγο στην ουσία της κουβέντας, παίζουμε λίγο και με τις ημέρες των γιορτών τώρα, αλλά ήθιστε. Λοιπόν, σας ακούω. Αρχικά το κίνημα δικαιοσύνης σε ποιο βηματισμό βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Το κίνημα δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον βηματισμό, παρακολουθεί και θα παρακολουθήσει τις ευρωεκλογές. Δεν κατεβαίνουμε ως κίνημα δικαιοσύνης, ως κόμμα στις ευρωεκλογές, διότι δεν ενδιαφερόμαστε κατά βάση για τις ευρωεκλογές. Εμάς ο σκοπός μας και η ίδρυσή μας έγινε για να συμμετάσχουμε στις βουλευτικές εκλογές. Μας ενδιαφέρει η Βουλή των Ελλήνων, διότι από τη Βουλή των Ελλήνων προέρχεται η νομοθεσία η οποία κατέστρεψε τους συμπολίτες μας και μας κατέστρεψε όλους και μας ξεφτέλησε διεθνώς με τα μνημόνια και τους ύπουλους νόμους που νομοτεχνάσματα τα λέμε εμείς. Φορολιστρική επιδρομή που έχει ψηφίσει η παρούσα Βουλή, η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, κατά τέτοιο τρόπο που φάνηκαν πλέον οι μνημονιακοί ότι είναι η κλόνη της διαπλοκής και της διαφθοράς. Εμείς είμαστε εναντίον στη διαπλοκή και στη διαφθορά και θέλουμε κράτος συνταγματικό. Γι' αυτό και η πολιτική μας αντίληψη είναι η προάσπιση, η προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών και των συνταγματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών που ποδοπατήθηκαν. Κύριε Σακά, γι' αυτό η τελική μας ευθεία για τις κάλπες είναι για τις εθνικές κάλπες. Καλά διοργανώνομαστε από τώρα και οικονομικά, και έχουμε κάνει και πρόσκληση και στα μέλη μας οικονομικά πλέον να συνεισφέρουν αποφασιστικά για τη συμμετοχή μας στα έξοδα των βουλευτικών εκλογών. Παρακολουθούμε βέβαια και τις ευρωεκλογές, όπου πιστεύουμε θα έχουμε λόγω του ευρωσκεπτισμού μεγάλη αποχή. Κύριε Σακά, πάντως τα τελευταία χρόνια με βάση και τα μνημόνια και όσα άλλαξαν στην ζωή των πολιτών, και επειδή έχετε υπηρετήσει πολλά χρόνια τον χώρο της δικαιοσύνης, είναι νόμος του κράτους, λένε. Αυτό αποφασίστηκε σε συνεννόηση με τους δανειστές. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όλοι πατάνε λοιπόν σε αυτό, είτε λέγονταν περικοπή μισθών, συντάξεων, μείωση αφορολόγητου. Νόμοι του κράτους, λένε, κύριε Σακά. Μάλιστα. Έτσι δεν είναι? Νόμοι του κράτους. Αλλά επειδή τα ξέρετε πώς λειτουργεί και πολύ ωραία. Αυτό είναι το επιχείρημα των μνημονιακών, οι οποίοι ακολουθούν την πεπατημένη της διαπλοκής και της διαφθοράς. Και κατόρθωσαν, εξαπατώντας τους συμπολίτες μας, να υφαρπάξουν την ψήφο, να γίνουν οι πολιτικοί απατεώνες νομοθέτες και εκτελεστές του κράτους. Τι περιμένουμε από τους πολιτικούς απατεώνες που πίσω τους κρύβεται η εγκληματικότητα σε βαθμό κακουργήματος? Φυσικά να επικαλούνται τη συνέχεια του ελληνικού κράτους, να επικαλούνται ότι είναι νόμος του κράτους τα μνημόνια, τα οποία όμως όλοι αυτοί οι πολιτικάντιδες μας λέγανε άλλα προεκλογικά. Και την Αγία ημέρα Κυριακή που γίνανε οι εκλογές, θριαμβολογήσανε με τα αποτελέσματα που ήτανε από εξαπάτηση του ελληνικού πληθυσμού, και τη Δευτέρα μετά δεν μας ήξεραν. Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα μας ξέρουν ως κίνημα δικαιοσύνης, διότι και με το πρώτο μνημόνιο παραιτήθηκαν ακόμη της ένστασης εθνικής κυριαρχίας. Αυτά υπέγραψαν και για τις διαφορές με τα μνημόνια κατέστησαν αρμόδιο δικαστήριο το ανώτατο δικαστήριο του Λουξεμβούργου με αγγλικό δίκαιο. Άρα ουσιαστικά, λοιπόν, ουσιαστικά έγινε η Ελλάδα αποικία οικονομική. Τώρα, σε όλα αυτά λοιπόν, κύριε Σακά, το κίνημα δικαιοσύνης βγάζει μια διαφορετική φωνή, ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι τουλάχιστον με τα λεγόμενά σας. Το ζήτημα είναι αν ο Έλληνας πολίτης μπορεί να το αφουγκραστεί. Καταρχάς, στο κίνημα, στην δικαιοσύνη που υπηρετήσατε, παρίσφρησαν πολιτικές παρεμβάσεις, ζητήματα τα οποία δημιούργησαν πρόβλημα στη ζωή των πολιτών? Δέστε, από παλιότερα έχουν παρεσφρήσει, δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Δεν είναι κάτι καινούριο, λέτε, έτσι? Ναι, δεν είναι κάτι καινούριο και δεν γκομίζουμε γλάφκες της Αθήνας. Λοιπόν, αν θυμάστε και από την εποχή της δίκης του Κολοκοτρώνη, έτσι, πώς βάζανε το όπλο στους δύο δικαστές, στον Τερτσέτη και στον Πολυζωήδη, να υπογράψουν θανατική απόφαση, θανατική ποινή σε βάρος του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, έτσι. Πάμε τώρα λοιπόν. Βάζανε τότε οι Βαβαροί Γερμανοί, βάζανε το όπλο
στους δύο αυτούς δικαστές για να υπογράψουν. Από εκεί και πέρα τα έχετε δει. Τι να πω, ας πούμε και για τη δίκη παλιότερα, πώς γινόταν οι παρεμβάσεις και με τη δίκη του Παπανδρέου. Πώς γινόταν οι παρεμβάσεις για να δικαστεί από πολιτικά πρόσωπα τότε. Πάμε τώρα να δούμε τα ζεστά κουλούρια, να το πω εγώ. Λοιπόν, ήθελα ένα σχόλιο σε αυτό. Και το ζήτημα είναι πλέον ανοίγονται σαν βεντάλια, θα έλεγα, τα πολιτικά κόμματα, οι πολιτικές προτάσεις που μπορεί να έχει μπροστά του ο πολίτης για να αποφασίσει. Το κίνημα δικαιοσύνης έχει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα στην ατζέντα. Ας πούμε, συμφωνία των Πρεσπών. Το ξέρω, κύριε Σακά, είναι ένα ευαίσθητο θέμα και για εσάς προσωπικά. Θέλω την άποψή σας για τη συμφωνία των Πρεσπών με τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά στελέχη λένε ήταν η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Δέστε, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Πρώτα-πρώτα δώσανε το πάνω χέρι στους Σλάβους άρπαγες πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι να κάνουν και να δηλώνουν τις αρπακτικές τους διαθέσεις μέχρι τα Τέμπη, μέχρι και το Άγιο Όρος να θέλουν να βουτήξουν, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το λιμάνι της Καβάλας να το βουτήξουν και να έχουν αυτή τα οικονομικά συμφέροντα. Δηλαδή πάλι εμείς ως ελληνικός πληθυσμός, υποδεέστερος, ακόμη να χάνουμε και τη φίρμα και τα ονόματα των ελληνικών προϊόντων. Αυτό είναι ένα έσχος. Πέραν δε τούτου, από ό,τι διαφαίνεται λοιπόν, το σχέδιο της συμφωνίας των Πρεσπών που θέλαν να την παρουσιάσουν και ως συμφωνία του Ίλιντεν, αν θυμάστε, σε κάποια στιγμή ήθελαν να το πούν και συμφωνία του Ίλιντεν, έτσι. Λοιπόν, πρόκειται περί ενός αριστερού κομμουνιστικού σχεδίου από την εποχή του Τίτο, το οποίο εξυπηρετούσε τους κομμουνιστές. Και αυτή η εξυπηρέτηση, η κομμουνιστική, η αριστερή, βρήκε έφορο έδαφος επί Συριζέων, οι οποίοι με το διεθνισμό τους και την υποτακτικότητά τους στους Γερμανούς και σε άλλα ξένα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπε Σόρος κλπ., τα οποία συνοδοιπορεύονται με το ΝΑΤΟ, όλος περιέργος, για δικούς τους λόγους στρατιωτικούς στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, υπέκυψαν αυτοί εδώ οι Σιριζέοι και με τους ανελίτες από πίσω, δημαρίτες, νεοδημοκράτες που θέλαν ακόμη να δοθεί και το όνομα, άλλο αν διαφωνούν περί γλώσσας κλπ. Όπου εφόσον έφυγε το όνομα, έφυγε και η γλώσσα, έφυγαν και τα ονόματα των προϊόντων και πάει λέγοντας. Δεν συμφωνούσαμε διότι πίσω από αυτή τη συμφωνία εκφράζεται η αρπακτικότητα, η νομιμοποιημένη αρπακτικότητα. Λοιπόν, σε αυτή τη νομιμότητα εμείς, η οποία είναι ουσιαστικά παρανομία, αντίκειται και σε διεθνείς κανόνες δικαίου, αντίκειται και στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, δεν συμφωνούμε και γι' αυτό έχουμε πει, με 151 ψήφους ψηφίστηκε, με 151 ψήφους στη Νέα Βουλή μπορεί να καταργηθεί. Ακόμη δεν ψηφίστηκε νόμιμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Βάζω μερικά ζητήματα στην ατζέντα. Μεταναστευτικό, κύριε Σακά. Ποια είναι η θέση και η άποψη του κινήματος δικαιοσύνης? Γιατί ξέρετε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας με την αθρώα προσέλευση. Νόμιμη, παράτυπη, παράνομη. Πώς ακριβώς να το τιτλοφορήσουμε? Όπως είχατε δηλώσει, κύριε Βούτσινε, και πριν, το θέμα το Σκοπιανό, που ήθελε ονομασία κράτος. Λες και τόσα χρόνια δεν μπορούσε να βάλει ένα όνομα και να τελειώνει υπόθεση. Έτσι. Αλλά ήθελε αναγνώριση υποχρεωτικά από την Ελλάδα. Το θέμα των Σκοπιανών και της Συμφωνίας των Πρεσπών εξυπηρετεί ένα σχέδιο ακροτηριασμού της Ελλάδος. Γι' αυτό και επιμένουν να θέλουν οι Σκοπιανοί να επεκταθούν μέχρι Όλυμπο, Άγιο Όρος, Ανατολική Μακεδονία και πάει λέγοντας και Καβάλα. Το μεταναστευτικό είναι ένα άλλο καταστρεπτικό σχέδιο, όπως εφαρμόστηκε με νομοθεσία μέσα από τη Βουλή. Διότι ενώ η λαθρομετανάστευση ήταν παλιότερα πλημέλημα, κακούργημα, όλο και με τη νέα νομοθεσία βλέπουμε τους Συριζαίους να θέλουν να εκτονώσουν, να χαμηλώσουν τις ποινές και να μην προστατεύεται ο ελληνικός λαός. Τι σημαίνει λαθρομετανάστευση? Σημαίνει ότι θα μπουν μέσα στην Ελλάδα άλλου θρησκεύματος πρώτα-πρώτα, αλλοιώνουν το κοινωνικό στάτους της ελληνικής κοινωνίας, δημιουργούνται, είδατε στα νησιά όπου υπήρχαν αυτά τα γκέτο, θα έλεγα εγώ, των αλλοδαπών, έχουν κατακλέψει τους Έλληνες κατοίκους των νησιών, δημιουργείται νέας μορφής εγκληματικότητα και πάει λέγοντας, όχι,
Το μεταναστευτικό κατέστρεψε τη δημόσια τάξη και ασφάλεια στην Ελλάδα. Ένα το κρατούμενο που είναι δημόσιο συμφέρον και συνταγματικό δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών. Να. Δεύτερον, αλλοιώνουν οι κύριοι αυτοί, διότι με νομοθεσία, ενώ η παράνομη παραμονή του αλλοδαπού ήταν πλημέλημα, μετά με νομοθεσία του Πασόκ έγινε πτέσμα και μετά με νομοθεσία Νέας Δημοκρατίας εξαφανίστηκε και το πτέσμα. Δηλαδή μπαίνεις παράνομα, μένεις, νομιμοποιείσαι και με την νομοθεσία, να δείτε πώς πάει σκαλή-σκαλή, το άλλο σχέδιο, το μεταναστευτικό, να καταστρέψει και να καταπιεί την Ελλάδα. Δίνουν με τους νόμους περί ηθαγένειας που έχουν φτιάξει, δίνουν ηθαγένεια ελληνική και στους αλλοδαπούς. Ενώ παράλληλα με το σχέδιο εξωστρακισμού των Ελλήνων και να τους πετάξουν στην ανεργία, διώχνουν τους Έλληνες στο εξωτερικό, το καλό δυναμικό που σπούδασε, έτσι, και το κάνουν υποχείριο σε ξένα χέρια, και το κενό αυτό καλύπτεται και θα καλυφθεί με τους αλλοδαπούς λαθρομετανάστες που νομιμοποιούνται και γίνονται Έλληνες πολίτες και θα ψηφίσουν εδώ. Βρίσκουν δηλαδή, κατάλαβαν οι μνημονιακοί, οι κλόνοι της εγκληματικότητας, διαπλοκής και διαφθοράς, κατάλαβαν ότι χάνουν εκλογική πελατεία. Γι' αυτό λένε, αφενός μεν ότι λύνουν, λέει, το θέμα γεννήσεων στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό θα ζω, τη στιγμή λοιπόν, που λέτε αλλίωση εσείς του πληθυσμού, λένε ότι θα βοηθήσει στο δημογραφικό, κύριε Σακά. Ποιο δημογραφικό? Στον εξωστρακισμό των Ελλήνων από την πατρίδα τους. Είναι ένα άλλο σχέδιο το οποίο το παρουσιάζουν ως δημογραφικό. Ας δίνανε με νομοθεσία όλα τα ευεργετήματα που έπρεπε να έχει ο Έλληνας και η ελληνική οικογένεια. Λοιπόν, να συνεχίσω. Ναι. Επειδή βλέπουν ότι χάνουν την εκλογική πελατεία τα κατεστημένα κόμματα που πρόδωσαν την Ελλάδα, φτιάχνουν νέα εκλογική πελατεία, γι' αυτό βλέπετε Πακιστανούς, Μπαγκλαντιάνους κλπ. Κλπ. Να λένε ο ΣΥΡΙΖΑ αγαπάει τους ξένους και τους δίνει και ηθαγένεια και υπηκότητα για να ψηφίσουν στις τοπικές εκλογές, δημοτικές, περιφερειακές, να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, να ψηφίσουν στις βουλευτικές για να έχουν πάλι το πάνω χέρι οι μνημονιακοί με εκλογική πελατεία καινούργια, γιατί κατάλαβε ο ελληνικός πληθυσμός ότι αυτοί οι κύριοι που διοίκησαν δεξιοί και αριστεροί κατέστρεψαν την Ελλάδα. Το δημόσιο χρέος, 321 δισεκατομμύρια όταν το παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ανελίτες, τον κύριο Καμένο, τον Ιανουάριο του 2015, έφτασε 359, 358 δισεκατομμύρια. Γιατί δεν εξηγούν οι ΣΥΡΙΖΕΙ τι συμβαίνει με αυτό το δημόσιο χρέος, γιατί αντί να μειώνεται και έφαγε ο ελληνικός πληθυσμός με το PSI, χαστούκι οικονομικό κυριολεκτικά, έχασε τις περιουσίες του με τα ελληνικά ομόλογα. Έχασε τα διαθέσιμα των ασφαλιστικών ταμείων. Φοβερό πράγμα αυτό. Και λένε τώρα το ασφαλιστικό σύστημα θα το λύσουν οι μετανάστες. Γιατί θα εργάζονται. Ενώ οι μετανάστες, αποδείχθηκε, δεν έλυσαν το ασφαλιστικό ζήτημα της Ελλάδος. Λέγανε ψέματα και πάλι οι μνημονιακοί. Έρχομαι, μιας και αναφερθήκατε και στο χρέος και στα χαστούκια που έφαγε ο Έλληνας πολίτης. Είπα και στον πρόλογό μου με τις μειώσεις, τις συντάξεις, με τα κουρέματα που υπήρξαν σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει τρόπος ή σχέδιο ή και αν θέλετε πρόταση από το κίνημα δικαιοσύνης να επανακτηθούν κάποια από τα παλιά καλά στοιχεία που υπήρχαν στην ελληνική οικονομία? Πολλοί είπανε, υπάρχουν. Δεν μπορεί να είναι συνταξιούχος των 3 και 5.000 ευρώ. Έπρεπε να μαζευτεί λίγο το σύστημα, είπανε, κύριε Σακά. Σας λέω έτσι πολύ, βέβαια πιάνω και ακραία παραδείγματα, αλλά ας τα βάλουμε βγήκαν, αυτά στο βγήκανε τώρα πρόσφατα τα στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας, όπου 1.138.000 συνταξιούχοι έχουν σύνταξη από 500 ευρώ και κάτω, δηλαδή 300-200. Έτσι. Πώς θα ζήσει αυτός ο πληθυσμός? Το 1.000.000 τόσοι συμπολίτες μας συνταξιούχοι λέγεται νομικά πληθυσμιακή οντότητα. Εμένα με παίρναν τηλέφωνο και από τη Μακεδονία πολλοί συμπολίτες μας που είναι στο κίνημα δικαιοσύνης και μας λένε, κύριε Εισαγγελέα, μας κόψανε 50 ευρώ. Με τα 50 ευρώ εγώ έπαιρνα τα φάρμακά μου. Σας το λέω τώρα σαν παράδειγμα τι σημαίνει αυτό νομικά, να δείτε τα κακουργήματα που έχουν διαπράξει οι μνημονιακοί στην Ελλάδα.
Το σπρώξιμο. Πέρασαν με νόμους όλα αυτά, με έτσι, νόμους, κύριε Σακά. Το νόμους. Με νόμους, ακριβώς. Με νόμους εγκληματικούς, κακουργηματικούς. Δηλαδή, μετά, αυτό είναι το έσχος της Ελλάδας, το οποίο το έχουν αντιληφθεί οι ξένοι. Γι' αυτό έχουμε ξεφτυλιστεί διεθνώς. Η Βουλή έγινε ένα προπύργιο εγκληματικότητας, παραγωγής εγκληματικών νόμων. Γιατί, σας το λέω με παράδειγμα, αυτή τη διάσταση που δώσατε τους συμπολίτες μας συνταξιούχους. 1.138.000 με κάτω από 500 ευρώ, 300, 400, 200. Ή και 150 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Η πληθυσμιακή αυτή εντότητα, οντότητα, εξωθείται σε τέτοιες καταστάσεις ώστε να μην έχει πρόσβαση σε τροφή και φάρμακα. Αυτό αν διαβάσετε το νόμο 3000 του 2002 που έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για την Διεθνή Εγκληματικότητα και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, λέγεται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και υπάρχουν δράστες. Και με το άρθρο 28 αυτού του νόμου διώκονται επίσης και οι πολιτικοί και η Μέρκελ ακόμη, η οποία ήταν ηθικός αυτούργος, και ο Σόιμπλε, γιατί δεν αναγνωρίζεται η διπλωματική ασυλία σε αυτή την εγκληματικότητα. Έχουν διαπράξει εγκλήματα. Άρα υπάρχουν νομικοί οδοί να τα διεκδικήσουμε. Βεβαίως. Γι' αυτό το κίνημα δικαιοσύνης θέλει να προστατεύσει το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Το να έχεις, να παίρνεις από τον κόπο σου και το μόχθο σου σωστά τη σύνταξή σου, ανταποδοτικά αλλά σωστά και όχι κουτσουρεμένα, γιατί από το κουτσούρεμα πρέπει να πληρωθεί ο άμπακος που φάγανε οι μνημονιακοί. Να τον πληρώσουν από την τσέπη τους. Αυτοί να τιμωρηθούν. Αυτοί κατέστρεψαν, αυτοί να τιμωρηθούν και αυτοί να πληρώσουν από την τσέπη τους. Τα κλεμμένα υπάρχουν στις τσέπες των μνημονιακών που είναι κλόνοι διαπλοκής και διαφθοράς. Εσείς ως κίνημα δικαιοσύνης στο φάσμα του πολιτικού δημοκρατικού τόξου πού βρίσκεστε, κύριε Σακά? Είστε καθαρά ένα αντιμνημονιακό κόμμα, να το πω εγώ έτσι, με επικεφαλίδα, ή κάτι περισσότερο που θέλει να μεταφέρει και να... Είμαστε κάτι περισσότερο. Εμείς δεν είμαστε αντιμνημονιακοί επειδή είναι της μόδας πολλοί να λένε ότι είναι αντιμνημονιακοί και έχουν γίνει πολλά κόμματα. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να τιμωρήσουμε αυστηρά τους κλόνους της διαπλοκής και της διαφθοράς που έφτιαξαν, χρησιμοποίησαν την Ελληνική Βουλή για να περάσουν νόμους κακουργηματικούς και ουσιαστικά παραβίασαν διεθνείς συμβάσεις, όπως σας είπα προηγουμένως, και στείλανε μεγάλα μέρη του ελληνικού πληθυσμού σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην έχει πρόσβαση σε τροφή και φάρμακα. Αυτό λέγεται κακούργημα κατά της ανθρωπότητας, ειδικά κακούργημα κατά του ελληνικού πληθυσμού, και η κύρια αυτή η μνημονιακή από το πρώτο μνημόνιο, ενώ θα έπρεπε επ' αυτού του σημείου να διατηρήσουν την ένσταση άσκησης εθνικής κυριαρχίας με το πρώτο μνημόνιο, το οποίο δεν είδε το ΣΤΕ, άλλες δικαστικές αρχές που τύφλα είχανε. Οι θελημένοι, για να υποστηρίξουν άλλα συμφέροντα. Ναι. Λοιπόν, παρετήθηκαν της ένστασης άσκησης εθνικής κυριαρχίας, ενώ νάτι που ήταν η περίπτωση, η βασική περίπτωση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι άλλοι Έλληνες εργαζόμενοι, οι οποίοι παίρνουν με τον μπλοκάκι, δουλεύουν 2-3 μήνες, μετά δεν δουλεύουν και δεν τους περνάνε και στην ανεργία. Ενώ στην ανεργία, όπως θα δείτε και τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από το Υπουργείο Υγείας, το 50% των ανέργων είναι 25 έως 45 έτη. Είναι η διαρκής ανεργία πάνω από ένα έτος που θα βρουν δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Εξωθούνται και αυτοί οι συμπολίτες μας σε αυτή την περίεργη κατάσταση του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας να μην έχουν πρόσβαση σε τροφή και φάρμακα. Εμείς θέλουμε οι Έλληνες να ζουν αξιοπρεπώς. Γι' αυτό λέμε η πολιτική μας αντίληψη είναι τα συνταγματικά δικαιώματα. Περιμένουμε η νοοτροπία του Μάρξ και του Λένιν και του διεθνισμού της αριστεράς να μα λύσει τα προβλήματα. Δεν τα λύνουν αυτοί. Αυτοί θέλουν προλεταριοποιημένο, φτωχοποιημένο κόσμο. Το ίδιο και οι δεξιοί ως φιλελεύθεροι και νεοφιλελεύθεροι. Πού οδήγησαν τη χώρα? Μαζί έχουν πίσω από κλειστές πόρτες, συμφωνούν και γι' αυτό συμφώνησαν σε πάρα πολλά και 222 βουλευτές πέταξαν και το τρίτο μνημόνιο, 222 βουλευτές. Προσέξτε, το καλοκαίρι του 2015, τότε πριν της Παναγίας. Το θυμάμαι, τότε Παναγίας. Ήταν όμως που λέγανε, κύριε Σακά, να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το διακύβημα. Όχι το μνημόνιο τόσο, αλλά να είναι... Η Ελλάδα μπορούσε να μείνει στην Ευρώπη, αρκεί η Ευρώπη να εφάρμοζε τις ανθρωπιστικές αρχές που έχει στο άρθρο 3 της Σύμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη ποδοπάτησε
συνταγματικά δικαιώματα των κρατών μελών και υποδοπάτησε και τις γενικές αρχές του άρθρου 3 της Σύμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ένα κουρελόχαρτο των νόμων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και κουρελόχαρτο έκαναν αυτές τις βασικές αρχές οι θεσμοί της Ευρώπης και κουρελόχαρτο κάναν το Σύνταγμα οι Έλληνες πολιτικοί, οι οποίοι υπέκυψαν γιατί είχαν τα χρήματά τους στη Δύση οι κύριοι αυτοί. Και από τους δυτικούς περίμεναν βοήθεια για να συντηρηθούν και βλέπουμε πως χρήματα από τη Δύση ρέουν σε ΜΚΟ και υποστηρίζονται κόμματα και έχει γίνει ολόκληρο θέμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν θυμάστε, με τους δύο υπουργούς, του ΣΥΡΙΖΑ. Να ολοκληρώσω λοιπόν ότι οι κύριοι αυτοί χρησιμοποιώντας το δημοκρατικό όργανο τη Βουλή πέρασαν νομοθεσία κακουργηματική σε βάρος του ελληνικού πληθυσμού και ποδοπάτησαν συνταγματικά δικαιώματα. Ο Γιούνκερ, εξ αφορμής του Ιταλικού ζητήματος, αν θυμάστε, είχε κάνει δημόσια δήλωση, που έλεγε να μην ποδοπατήσουμε τους Ιταλούς όπως κάναμε με τους Έλληνες. Δηλαδή, μας ποδοπάτησαν εδώ. Και μας ποδοπάτησαν γιατί άνοιξαν κερκόπορτες προδοσίας η κατεστημένη πολιτική. Γι' αυτό πρέπει να φυσήξει νέος άνεμος πολιτικής. Και γι' αυτό ζητάμε από τους συμπολίτες, γι' αυτό και εμείς διαφέρουμε και μέσα στην ιδρυτική μας διακήρυξη έχουμε σημεία τέτοια κομβικά, τα οποία προκύπτουν από τη γνώση μας και από την εμπειρία μας και στο δικαστικό και στο εισαγγελικό, ώστε κάποιοι από όλους αυτούς, τους περίεργους κλόνους της διαπλοκής και της διαφθοράς, να βρεθούν στη φυλακή, αλλά και από την περιουσία που έκλεψαν, να πληρώσουν τα χρήματα υπάρχουν, αλλά είναι στις τσέπες των μνημονιακών και πρέπει να έρθουν πίσω έχοντας δυνατή βουλή, με νομοθεσία πρέπει να έρθουν πίσω. Εγώ πάω στην αποφώνηση της κουβέντας. Πότε βλέπετε τις, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε οι εθνικές εκλογές, μιας και εκείνος στόχος σας, στις ευρωεκλογές θα πάρετε τον παλμό και τον σφιγμό, κύριε Ακριβώς. Σακά. Και την αποχή, γιατί περιμένουμε από τον ευρωσκεπτισμό που έχει δημιουργηθεί και στη Γαλλία και εδώ θα έχει αντίκτυπο. Θα έχουμε μεγάλη αποχή. Και θα το επισημάνουμε αυτά, τα κόμματα τα κατεστημένα θα έχουν πάρει λιγότερους ψήφους από ό,τι πήραν στις άλλες ευρωεκλογές, αλλά και στις βουλευτικές εκλογές. Οι έδρες βέβαια θα καλυφθούν. Σωστά. Εσείς λοιπόν τι προσδοκάτε τώρα? Οι εθνικές εκλογές, λέει ο Πρωθυπουργός, κλείνουμε την κουβέντα τέλος της τετραετίας. Εσείς παίρνετε παλμό, σφιγμό από όλες αυτές τις διαδικασίες. Και πού μπαίνει ο πήχης για το κίνημα δικαιοσύνης? Το κίνημα δικαιοσύνης ευελπιστεί ότι οι συμπολίτες μας, ειδικά αυτοί που ήταν στην αποχή, θα επανακάμψουν σε μας, διότι έχουμε καλύτερη αντίληψη και συνταγματική και απλή νομική και κοινωνική, ώστε οι συμπολίτες να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Για την οικονομική ζωή της χώρας και την καταπολέμηση της ανεργίας έχουμε πει ότι ο ΦΠΑ θα μειωθεί δραστικά κατά μία μονάδα κάτω από το μέσο όρο του ΦΠΑ που έχει η Βουλγαρία, τα Σκόπια και η Αλβανία, για να επανακάμψουν οι ελληνικές βιομηχανίες και οι ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Διότι όταν φύγανε αυτές οι ελληνικές επιχειρήσεις στις χώρες των Βαλκανίων, η ανεργία στην Ελλάδα εκτινάχθηκε. Έστε. Και έτσι να αυξήσουμε και το ΑΕΠ. Αλλά δεν εμπιστευόμαστε. Θα περάσετε, λέτε, το κατόφλι της Βουλής, γιατί πάτε για τις βουλευτικές. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό έγινε το κίνημα δικαιοσύνης ως πολιτικός φορέας. Μάλιστα. Κύριε Σακά, σας ευχαριστώ για την παρουσία στο κεντρικό μας δελτίο. Καλή συνέχεια στις περιοδίες, γιατί πηγαίνετε παντού, πρέπει να πω, το γνωρίζω, για να μεταδώσετε τον πολιτικό σας προγραμματικό λόγο και θα είμαστε εδώ στη διάθεσή σας να ξαναμιλήσουμε. Σας και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και πιστεύω να βοηθάμε τους συμπολίτες μας και να τους ενημερώνουμε τακτικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.